Κοίτα, άνοιξε τα χέρια έτσι. Ναι, ναι. Εσύ γράφεις. Γράφω. Θα σου πω καλά και καλά ότι τώρα βρεθήκαμε και γυρώ, κατάλαβες. Ναι, ναι. Έτσι εδώ. Γράφεις εσύ. Γράφω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι Άντων, συνάντηση κορυφής. Βγάζω και το γυαλί. Δηλαδή, μπορεί να έχει πόσα βίντεο έχεις στο YouTube. Πόσα σβησμένα βίντεο έχω στο YouTube. Τα έβησες. Όχι, εννοώ, επειδή πολλές φορές κάνω δοκιμές με διάφορα πράγματα. Και άλλα μου βγαίνουν, άλλα δεν μου βγαίνουν. Κρατάω αρχείο για να έχω backup έτσι τι έχω κάνει, τι βλακίες έχω κάνει, τι δεν πήγε καλά. Αυτό είναι ωραίο, Αντώνη, είναι να κάνεις ένα με τα ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Να το κάνεις. Τώρα. Δεν πειράζει, εγώ στα χαμηλά. Είσαι ο guest. Guest. Ο guest στα ψηλά πάντα. Φίλε. Βασίλη, το μαλλί φτιάξε λίγο. Να δω, περίμενε. Έλα, έλα, έλα. Αφήνω μαλλί. Ας είχα μαλλί και δεν πειράζει, ας ήταν και έτσι. Ναι, και εσύ Άντωνη, μπούκλα λίγο και σένα, θέλει λίγο διόρθωμα. Ναι, ναι, ναι. Φτιάξε μαλλί, ναι, από το πρωί δεν κάθεται. Τώρα το έφτιαξες. Ρε, ωραίο είναι, αφήστε ένα σχόλιο. Τι ωραίο, παιδί μου. Ρε, τι έχω πάθει. Αφήστε ένα μέρα μαλλιά φτιάχνω. Πρέπει να είχαμε ένα τέτοιο. Θέλω και για κομμωτή. Χρέη στη λίστα σου. Ναι. Κάπως. Λοιπόν, κάτι έκανα, τέλος πάντων. Θα πω ένα πράγμα τώρα. Πες. Θα τη σηκωθώ πιο ψηλά γιατί δεν είμαστε γατάκια. Ναι. Μιαώ. Λοιπόν, θα πω ένα πράγμα. Να τους κι άλλους. Έλα, έλα εδώ κι εσύ, έλα εδώ. δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είδαν τα μπιρμπιλωτά μου μάτια, φίλε. Είδα ένα τύπο ο οποίος πρέπει να έρθει εδώ πέρα και αυτός να μας πει εδώ πέρα μια καλησπέρα. Έλα εδώ κι εσύ, ρε. Dream team. Κοίτα πως περπατάει, κοίτα άρχοντας, τράβα τον λίγο, τράβα τον. Έτσι είναι οι άρχοντες. Φωτικά. Πέσαμε πάνω σε βαριά κανάλια. Ναι. Όλοι καναλάρχες είμαστε εδώ. Ναι, ναι. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συνάντηση κορυφής, κυρίες και κύριοι, με τον Αντώνη, γιατί αυτόν εδώ πέρα το βλέπω συχνά, κάθε μέρα. Με το που μπαίνω στην Αθήνα, εγώ άμα τρακάρω στην Αθήνα, με αυτό θα τρακάρω. Το μόνο σίγουρο. Θα κατεβεί άλλο, τι με έκανε, Βασίλη, είσαι. Βλέξαμε, δεν θα μα κάνει μια ασφάλεια. Συνέχεια το βλέπω, μην το χάσω γι' αυτό. Άστο εκεί πάνω στην ατζέντα. Αυτό που το βάζει τώρα είναι πολύ καλή θέση. Να κάνει ένα κράτ, να τελειώνει η υπόθεση του γενικού. Καλή θέση, ναι. Λοιπόν, μια συνάντηση κορυφή θα μα πάρει κάμε ώρα μέχρι να μπούμε στο βίντεο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μετά λεω να κάνουμε μισή ώρα. Τι κάνει τώρα. Τίποτα, Βασίλη. Ό,τι έκανα και χθες. Μαζί τα λέμε εμείς. Λοιπόν, είχα τον Αντώνη. Τον παίρνω τηλέφωνο. Εγώ του λέω Αντώνη. Άντων 26 του κανάλι του. Ή πιο πολύ τον ξέρετε. Μπορεί να είναι και κάνας καινούριος. Να ξεφύτρωσε και να μην τον ξέρει. Είναι ο Άντων 26. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω πού είσαι να βρεθούμε να κάνουμε ένα βιντεάκι. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει πόνο στο YouTube. Αρκετό. Έχει χιλιάδες βίντεο. Πόσο έχεις. 500.000 πόσα. Κανονικά έχω πάνω από 1.500 βίντεο, ενεργά είναι γύρω στα 700. Είναι κανάλι δυνατό, με πληροφορία μέσα κτλ. Το λέω να σας συναντήσω, να πιούμε καφεδάκι. Εμείς το λέμε να πιούμε καφεδάκι, δεν έχουμε καφέ τώρα, δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία. Έχουμε το μότο καφενείο. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι το μότο καφενείο, τον έχετε δει και σε άλλα επεισόδια. Και βρισκόμαστε τώρα στο Κινοσάτι, εδώ πέρα που έχει τις μηχανές της Honda κτλ. Έχει test ride κτλ. Να κάνουμε τη συνάντηση κορυφής. Δεν θα είναι συνέντευξη, γιατί δεν μπορώ να πάρω συνέντευξη. Εγώ είμαι φούργιας. Πας να μιλήσεις, κόρδια, διακόπτω, ναι, κάνω. Ναι, ναι, ναι. Και προκειμένου να έχω πρόβλημα, ας τον άνθρωπο να μιλήσει, λέω συνάντηση κορυφής, να είμαι σίγουρος, κατάλαβες. Σωστός. Ναι. Σωστός. Και εμείς μπορεί να βγει και συνέντευξη στο τέλος. Μέσα στιγμή πάντως δεν μπορώ να μιλήσεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πόσο χρονών είσαι, φίλε. 42 Μάρτιο κλείνω 43. 43. Πάλι ωραία και εσύ. Παλιά καραμάνα. Εσύ πρέπει να είσαι κανένα 53. Πού είσαι, τα βλέπεις. Με μένα τα έχει βάλει, πάντα με μένα τα βάζει. Πόσα είσαι, ρε. 50. Και άλλα τρία από μένα. Και άλλα τρία δώρα από μένα. Πάω να κάνω εγώ μια δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Φεύγω, φεύγω, φεύγω. Ναι, ναι. Μετά. Θα σε δω μετά εσένα. Μηχανάκι από πόσο χρόνο ασχολείσαι, φίλε. Είσαι τρελαμένος ή το κάνεις για το βίντεο αυτό, ή είσαι τρελαμένος. Γενικά έχω μια μεγάλη αγάπη σε οτιδήποτε μηχανοκίνητο και μηχανάκια και αυτοκίνητα.
Η λατρεία ξεκίνησε από τον Αγωπό που έμενα μέχρι το 2008. Είναι μια επαρχιακή μικρή πόλη, μισή ώρα λίγο έξω από την Αθήνα. Πιστεύω οι περισσότεροι έχουν πάει και έχουν επισκεφτεί. Είναι και παραθαλάσσιο μέρος, είναι ό,τι πρέπει για τα μπάνια. Για να κάνει κάποιες μπάνια. Πρέπει να σου λείπει λίγο ο Αγωπός, φίλε, γιατί έτσι πως τον λες τον Αγωπό. Δεν μου λείπει καθόλου. Μάλιστα, έχω κατέβει από το 2008 που έχω φύγει από εκεί, γύρω στις 10 φορές και κάθε φορά που κατεβαίνω λέω πώς είναι δυνατόν και μεγάλωσα σε αυτό το μέρος. Κατάλω. Δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο και μικρό το μέρος και έχουν γίνει πολύ λίγοι άνθρωποι που κυκλοφορούν. Πολύ κλειστή κοινωνία και σε κουράζει. Ελαττώθηκε, δεν ξέρω τι έγινε ξαφνικά, χάθηκαν όλοι όσοι ήξερα. Κλείσανε τα μαγαζιά, το βλέπω σαν έρημη πόλη. Εκεί, αν τον ήσουν με τη μηχανάκι, ας πούμε πήγαινες, κόβες βόλτες, περαδόθηκε παπάκι. Εκεί γινότανε τι, εκεί όλα τα φυλλαράκια, μεγαλύτερης ηλικίας και μικρότερης, είχαν όλοι μηχανάκια αυτοκίνητα. Τότε, το παλιό καλοκαίρι, δεν έπαιζε ούτε δίπλωμα, ούτε ξέραμε από κράνη, ούτε ξέραμε από ασφάλεια, ούτε ξέραμε από τίποτα. Τότε έπαιζε πολύ σέμπρικ. Τότε έπαιζε, ναι, πολλά διάφορα παίζανε τότε, λοιπόν, και τι γινότανε, ο ένας φίλος δάνειζε στον άλλο ό,τι είχε. Άρα εμείς πουλούσαμε μηχανάκια και δεν κάναμε τα μεταβιβάσεις. Έτσι. Δηλαδή το έπαιρνα, είχα εγώ, το έπαιρνα ο Αντώνης, το πουλούσε ο Αντώνης ακόμα στο όνομά μου. Εγώ έπαιρνα το δικό σου, δηλαδή ο πρώτος είχε στο όνομά του και μετά δεν ήξερε που είναι στο μηχανάκι. Ακριβώς. Ανταλλάζαμε λεφτά, μεταβιβάσεις αύριο, εντάξει φίλε αύριο. Σε πάρω τηλέφωνο και δεν γινόταν με τα βίβλια. Να σου πω χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινωνίας του Οροπού πριν 20 και βάλε χρόνια, ότι τουλάχιστον με τους δικούς μου τους φίλους τι γινότανε. Ξέραμε πότε θα πετύχει ο ένας τον άλλο στο σπίτι του και αν δεν τον πετύχαινε, η πόρτα ήταν ανοιχτή, έμπαινες, έπινες νερό, έτρωγες μια σοκοφρέτα ή κάτι, έκλεινες και έφευγες. Δηλαδή, τόσο έμπαινε ο άλλος στο δικό μου το σπίτι, δεν με έβρισκε, έπινε μια κοκακόλα, κάτι έφτιαχνε, μαγείρευε και έφευγε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αυτά. Για τέτοια φορά. Ναι, τώρα πάνε αυτά. Πάνε αυτά. Πουθενά δεν υπάρχουν, ούτε στη Λάρισα, πουθενά. Ναι, έχουν σταματήσει. Κρίμα κιόλας, γιατί. Στη Λάρισα, άμα πας να μπεις σε κανένα σπίτι, αρχίζουν να βαράνε 15 συναγερμοί. Να σε αποδώνει από εκεί, τι γίνεται. Αστυνομία, security, θα έρθουν εκεί. Δηλαδή, μπαίναν οι φίλοι μέσα, σε πιάνανε. Και κοιμόσουνα, σε τυλίγανε με το σεντόνι και σε βγάζανε στο μπαλκόνι. Για τέτοιες φάσεις μιλάμε. Καψόνια. Ναι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και έχω να πω ότι ο Οροπός, αν και μικρό μέρος και κλειστή κοινωνία με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχει και το καλό ότι 5-10 φίλους που μπορεί να κάνεις είναι ζεστοί άνθρωποι, θα τους έχεις για πάντα. Και... Τώρα μένεις στη Νότια Προάστια, Μένω στον Πειραιά. Πειραιά. Άλλη φάση, άλλη περιοχή. Στον Πειραιά, εντωμεταξύ, βρέθηκα καθαρά για λόγους εργασίας, για λόγους δουλειάς. Ούτε που φανταζόμουν ποτέ ότι θα φύγω κάποτε από τον Οροπό. Α, εσύ μόνος σου είσαι, δηλαδή, στον Πειραιά. Στον Πειραιά δεν είμαι μόνος μου. Ορισμένες φορές. Θα σας πω, οικογενειακός ήρθατε Πειραιά ή μόνος. Αρχικά είχα έρθει με τη μητέρα μου. Τώρα η μητέρα μου κατεβαίνει και αρκετές φορές στον Οροπό. Έχει ένα παρεδώσε, λοιπόν. Επί της ουσίας, εκεί που μένω είναι το πατρικό σπίτι της μητέρας μου και είναι ό,τι καλύτερο, γιατί το είχαμε φτιάξει, το είχαμε κάνει καινούριο και είναι ό,τι καλύτερο για να μείνεις. Αγγλικά, πού τα έμαθες και μιλάς καλά? Σε έχω δει σε βίντεο. Αγγλικά, όπως όλα τα παιδιά. Α, εδώ, δεν έχεις ζήσει Αμερική? Όχι. Όπως όλα τα παιδιά της εποχής μου, που μας στέλνανε οι μανάδες μας στα φροντιστήρια. Έβλεπα ένα βίντεο και λέτε, μάθα εσύ, αυτός πρέπει να έχει μεγαλώσει Αμερική κάπου τα παιδικά του χρόνια, γι' αυτό σε ρωτάω. Και αγγλικά και ιταλικά. Α, μιλάς και ιταλικά. Ναι. Και γενικά έτσι το έχω με τις ξένες γλώσσες. Βέβαια γίνεται το παράδοξο ότι κάθε φορά που πατάς το REC, για κάποιο περίεργο λόγο, ξεχνάς τα πάντα. Και κάθε φορά που θέλω να κάνω ένα βίντεο ξενόγλωσσο, απλά δεν μου βγαίνει και τα ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Ενώ δηλαδή είναι κάτι απλό. Άντων, με τα βίντεο πώς έμπλεξες?
Τα βίντεο πώς έμπλεξα. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, η αρχική μου ιδέα ήταν να δημιουργήσω... Φασικά, πόσα χρόνια έχεις? Πάνω από 6-7. Ωραία, για πες πώς έμπλεξες. Πώς έμπλεξα με τα βίντεο. Ήθελα να κάνω ένα κανάλι το οποίο να λειτουργεί όπως το YouTube το ίδιο. Δηλαδή, να έχει πολλαπλό περιεχόμενο, όπως είναι και η ζωή η ίδια. Δηλαδή, δεν είχα ποτέ στόχο να φτιάξω ένα κανάλι αποκλειστικά με μοτοσυκλέτες. Αυτό προέκυψε. Ναι. Ήθελα να βάλω μέσα οτιδήποτε αγαπώ, μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, ελικόπτερα, ό,τι έχει να κάνει με τηλεκατευθυνόμενα, με μαγειρική. Έχει με υπολογιστές βίντεο και βλέπω ότι γνωρίζεις από αυτά. Ναι, είναι η δουλειά μου αυτή. Είμαι τεχνικός δικτύων υπολογιστών. Α, γι' αυτό. Γιατί βλέπω ότι ξέρεις και βλέπω, ας πούμε, να κάνεις βίντεο με υπολογιστές και βλέπω και τον κόσμο να κοιτάει να μαθαίνει από σένα. Όχι απλά να κάνεις, να είχαμε να λέγαμε. Η πλάκα είναι ότι όλα τα ξενόγλωσσα βίντεο που αφορούν υπολογιστές έχουν και τη μεγαλύτερη θέαση. Πώς και δεν. Αφού έχεις ένα κανάλι, αυτό θέλει ο κόσμος, ας πούμε. Βλέπεις, αυτό θέλει ο κόσμος. Πώς και δεν κάνεις αυτό, έτσι συνέχεια. Γιατί καμιά φορά έχει να κάνει και το τι κουράζει και το τι με τραβάει. Δηλαδή. Είναι ωραία τα views, έτσι, είναι θες ωραία. Θες να κάνεις την τρέλα σου. Ναι, αλλά θέλω να κάνω και κάτι το οποίο να με ευχαριστεί. Και γι' αυτό δεν μπορώ να είμαι μονόπλευρος ή να είμαι με ένα πράγμα. Πώς το κάνεις εσύ με διάφορα κανάλια? Εγώ το κάνω με ένα. Βέβαια, αυτό που κάνω δεν βοηθάει και πολύ το κοινό. Μπορεί να έχω σε ενότητες σπασμένα τα διάφορα πράγματα, αυτά που θέλω να παρουσιάσω, δηλαδή μαγειρική, χειροτεχνίες, υπολογιστές, αυτοκίνητα, τα σπάω σε ενότητες για να μην μπερδεύω το θεατή. Αλλά δεν βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Γιατί αν σε έχει συνηθίσει με τα μηχανάκια, σε λίγο ξενερώνει ναι, ναι. με κάτι άλλο. Ή ας πούμε κάποιος που με βλέπει από Αμερική και τυχαίνει να πέσει σε 5-6 βίντεο μου για υπολογιστές, ξενερώνει όταν θα δει μηχανάκια. Ναι, ναι. Αλλά δεν ήθελα ποτέ να το κάνω, ξέρεις, διαφορετικό, να έχω και δεύτερο και τρίτο κανάλι, παρότι αυτό είναι το σωστό, γιατί κάθε περιεχόμενο... Τώρα εσύ δουλεύεις με υπολογιστές. Ναι. Η δουλειά σου, αυτή βασική. Είναι η δουλειά, αυτή είναι η δουλειά. Ναι, από τη στιγμή που δεν είναι η βασική δουλειά σου, λες, εντάξει, όπως βγει, ό,τι βγει... Ναι, προσπαθώ να τα συμμαζεύω και να τα κάνω όσο πιο επαγγελματικά γίνεται. Βέβαια, αυτό το ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά και καλύτερα από μένα, ότι θέλει να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο και, ναι, ναι. Και πολλές φορές αν θες να βγει κάτι καλύτερο... Ακόμα και το πρόχειρο και το χαβαλετζίδικο, το πρόχειρο μπράβο, και μπράβο. Αυτό θέλει χρόνο. Ναι. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Νομίζω ότι... Πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, τα κόψε ράψε, οι σκηνές, μετά να το φτιάξεις, να σου πω αλλιώς, Άντων, εγώ είμαι από Λάρισα και βρίσκομαι εδώ. Ναι. Αυτό σημαίνει χρόνο. Χρειάζεται χρόνο για να είμαι εγώ εδώ πέρα. Δηλαδή, μόνο από εκεί να ξεκινήσουμε. Κόψε κάτι που δεν πρέπει να ακουστεί ή αυτό, οτιδήποτε. Αυτό. Θέλει και αυτό, έχει τη διαδικασία του. Εννοείται δεν την έχει τη διαδικασία όπως έχει το βίντεο που κάνεις εσύ που θα πεις αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Με ποιο τρόπο, ας πούμε, έχεις ένα λόγο και σε ακούει και στο το πώς μιλάς, έχεις. Μιλάς πολύ σωστά ελληνικά, δηλαδή φαίνεσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καλός στο σχολείο. Και τώρα φτάνουμε στο σχολείο. Εντάξει, όσο μπορούσα πήγες ήμουνα καλός. Πήγες τέτοια αυτά. Πώς. Λύκειο, σπούδασες. Ναι, όλα. Έχω τελειώσει, έχω να κάνω ό,τι έχω τελειώσει μάλλον. Έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι των υπολογιστών, αν και δεν ξεκίνησα έτσι. Ξεκίνησα από χρυσοχώος. Αν είσαι ο Θεός σου, διότι στον Οροπό είχαμε το πρώτο χρυσοχοείο που είχε ανοίξει εκεί πέρα, στα Νέα Παλάτια κιόλας. Όσοι ξέρουν από τον Οροπό θα το ξέρουν σίγουρα. Λοιπόν, ο μπαμπάς, να φανταστείς, χρυσοχώος, πολύ καλός, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, έφτιαχνε αγγέλους. Ναι. Είχε φύγει 18 χρονών για τη Βραζιλία. Έμαθε τη δουλειά εκεί, έμεινε στο Σάο Πάολο, έκανε μαγαζί, εργαστήριο. Εκεί. Ναι. Και μετά από 10 χρόνια γύρισε στην Ελλάδα. Όπου εκεί έγινε και το μοιραίο, γνωρίστηκε με τη μητέρα μου και
η συνέχεια της οθόνης που λέμε. Να. Πάντως, στο επίπεδο χρυσοχοΐα δεν μπορούσαμε τίποτα να τον ανταγωνιστώ, γιατί πήγα σε μια σχολή, έμαθα κάποια βασικά πράγματα, έκανα διορθώσεις και τέτοια σε χρυσαφικά κλπ. Αλλά δεν είχαμε τίποτα, ούτε το ταλέντο του, ούτε το μεράκι του. Ναι. Και αυτό φαινόταν από πελάτες που ερχόντουσαν από διάφορες χώρες του κόσμου, ακόμα και όταν έφυγε από τη ζωή το 99, ερχόντουσαν ακόμα και τον ζητάγανε για πράγματα που τους είχε φτιάξει κάποτε. Ναι. Ήταν πολύ δυνατό στην κατασκευή των κοσμημάτων και έδινε ιδέες και σε άλλους χρυσοχώους. Μετά εσύ πήγες στους υπολογιστές. Ναι, ναι. Εγώ πήγα στους υπολογιστές. Από αγάπη ή λες έχουν μέλλον οι υπολογιστές? Εντάξει, ότι είχαν μέλλον το βλέπαμε όλοι. Ναι, και τώρα έχουν και... Και ήταν κάτι που σαν παιδί και εμένα με τράβαγε. Οπότε μπορώ να πω ότι ήταν κάτι εύκολο για μένα, γιατί πως βλέπεις σήμερα τα πιτσιρίκια που χωρίς να ξέρουν κάτι πιάνουν ένα τάμπλετ, ένα κινητό και αφομοιώνουν την τεχνολογία απευθείας. Ναι. Έτσι γινόταν και με εμάς κάποτε και είμαστε τυχεροί γιατί ζήσαμε όλη τη μετάβαση από το τίποτα στην πλήρη τεχνολογική εξέλιξη. Ναι. Από το ίντερνετ, από την αναβάθμιση των υπολογιστών, την ύπαρξη των κινητών, την ύπαρξη όλων των gadget που χρησιμοποιούμε σήμερα, action cam κλπ. Τα έχουμε ζήσει όλα. Πολύ δίκιο αυτό που λέει. Ναι. Ξεκινήσαμε, παίζαμε μπίλες. Ναι, 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 ναι. Εμείς, δηλαδή δεν είχαμε, δεν υπήρχε τίποτα. Ξαφνικά ο υπολογιστής, κοιτάω... Ξεκινήσαμε ούτε καν ασύρματο τηλέφωνο. Ξεκινήσαμε το τηλέφωνο το καλώδιο. Ναι. Θυμάμαι. Έκανες έτσι το τηλέφωνο. Εγώ έχω κάνει. Εννοείται, εννοείται έκανες το τηλέφωνο. Πάρε το μηδέν και τέτοια. Το μηδέν τι ήταν το μηδέν? Όταν δεν άκουγες καλά. Πάρε λίγο το μηδέν και άκουγες. Δεν το θυμάμαι αν όντως διόρθωνε. Ναι, ναι. Υποτίθεται η τηλεφωνική εταιρεία έλεγε ότι διόρθωνε, ναι. Ναι. Αλλά ναι, μόνο αυτοί ξέρουν. Άντων, στους υπολογιστές είσαι κατσαβίδι ή ποντίκι? Δηλαδή, είσαι με το ποντίκι στη δουλειά σου, αύριο θα πας για δουλειά παράδειγμα. Πιάνεις ένα ποντίκι ή πιάνεις κατσαβίδι, για να καταλάβω τώρα. Τα πιάνω και τα δύο. Γιατί... Πιάνεις και κατσαβίδι, δηλαδή. Βέβαια, βγάζεις, βέβαια. Βέβαια, διότι η δουλειά μου απαιτεί από το στήσιμο καλωδίωσης ολόκληρης μέχρι και στήσιμο υπολογιστή από την αρχή. Δηλαδή, να το πάρω σε κομμάτια, τα να το φτιάξω, δηλαδή, να βάλω προγράμματα. Έχω ασχοληθεί κυριολεκτικά με τα πάντα στον τομέα των υπολογιστών. Με τα πάντα. Κινητά, καθόλου. Κινητά σε ό,τι αφορά το σερβις, καθαρά σαν χαβαλέ. Καμιά μπαταρία. Δηλαδή, ναι, ας πούμε, πάρα πολλοί φίλοι μου φέρνανε τα κινητά τους όπως είχαν iPhone και τέτοια. Αυτό αλλάζει εύκολα η μπαταρία. Αυτό τι είναι, τι μάρκα είναι? Samsung. Samsung, ναι, αλλάζει εύκολα. Γιατί λιώνω γι' αυτό. Και είναι και ακριβό. Αλλάζει, αλλάζει. Μου. Είναι και ακριβό, το πήρα για να έχει καλή κάμερα κτλ. Και το ταλαιπωρώ και λέω, με λέει Μάγδα πώς αλλάξει η μπαταρία άμα την ταλαιπωρήσεις? Λέω θα αλλάξει. Αλλάζει όντως εύκολα. Ναι, 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 αλλάζει, αλλάζει εύκολα. Κόστος πολύ. Κόστος. Θα σου πω στα iPhone τι γινότανε, γιατί μια περίοδο... Ελά τη συνεχίστε. Απλά άκουσα για κινητάκι μπαταρία και έχω κι εγώ ένα πρόβλημα. Α, ναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αλλάξουμε μπαταρία σε αυτό. Λοιπόν, ναι. Αυτό στα αρχήν... Ναι. Αυτό, συλλεκτικό. Αν το χτυπήσεις μία κάτω, έπεσε χθες στη λεκάνη. Το βλέπω, έχει ταινία. Έπεσε στη λεκάνη χθες, όντως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως σας είπα και πριν, βρισκόμαστε στον Κυρουσάτη, το έχουμε κάνει στούντιο εδώ πέρα. Και αυτός είναι ο Κυρουσάτης, παρεπιπτόντως. Ναι. Τυχαία. Τυχαία. Ναι. Εντελώς. Εντελώς τυχαία βρέθηκε εδώ. Τίποτα, πέρασα να πω μια καλησπέρα στον αγαπητό Αντώνη και στον αγαπητό Βασίλη. Είναι περαστικός ο άνθρωπος. Εγώ τώρα εδώ πέρα είναι σαν μαγαζί μου. Εσύ τι κάνεις εδώ? Είναι... σε ένα λεπτό. Διαβιβαστής. Α, θα το φέρετε πλέον. Δεν έχω ακούσει, θα τη δω τι είπατε. Ναι. Αλλά... Τα χειρότερα είπαμε, κύριε Κινουσάτη. Για τον κύριο Αντώνη αποκλείεται να έχει πει τα χειρότερα. Δεν υπάρχουν. Για τον κύριο Βασίλη ισχύουν τα χειρότερα. Τα χειρότερα. Πώς κύριο τον ψάχνω εδώ αυτόν? Δεν ξέρω αν μας είχα πει, είχα πει. Όχι, δεν θυμάμαι, αλλά... Τους ζυγούς βλέσετε. Χαίρετε. Τα σέβη μου. Λίγο ακόμη... Αυτός, κύριε, ήταν ο Κινουσάτης, ο Αντώνης.
ο οποίος μας ανέχεται μέχρι στιγμής, καλά θα πάμε, αντέχει. Βέβαια να πω off the record ή μάλλον να το γράψει η κάμερα ότι σε μια φάση που έλειπες και πιάσαμε συζήτηση για σένα, αυτό που σου είπα και έξω, θα το πω τώρα και στην κάμερα, μου λέει πραγματικά δεν έχω δει άνθρωπο να δουλεύει τόσο πολύ όπως ο Βασίλης. Μου λέει είναι παντού με μια κάμερα στο χέρι. Σε μία περίπτωση το έχω ξανασυναντήσει αυτό. Ξέρεις έναν Άγγλο που βγάζει βίντεο με supercars, SMI 150. Άμα σου πω, ρε φίλε, ότι δεν προλαβαίνω να δω. Δεν προλαβαίνω και εσένα, δηλαδή. Όσα παιδιά... Βλέπω τους Έλληνες, βλέπω εσένα, θα δω τους Έλληνες εδώ, τους Αθηναίους. Ρίχνω μια ματιά, τι είναι αυτό εκεί, τέτοια. Άμα σκαλώνω κάτι, θα το δω όλο. Άμα μου αρέσει η μηχανή που παρουσιάζει, να τη δω, γιατί μπορεί κάτι να μην ξέρω κτλ. Αλλά κοιτάω έτσι, τάκ, τάκ, οκ, το επόμενο. Δηλαδή μπορεί να βρω ένα χρόνο, μισή ώρα και να δω στο γρήγορο κάτι και μετά λογικό. Το πρόγραμμά μου, εκεί, τι έκανα, δηλαδή... Αυτός ο τύπος ανεβάζει κάθε μέρα ένα καινούριο βίντεο με ένα καινούριο supercar. Ναι. Σκέψου ότι ταξιδεύει τόσο πολύ που ανεβάζει τα βίντεο στο cloud, του τα φτιάχνουν άλλοι και του τα ανεβάζουν στο κανάλι, ναι. Ομάδα που έχει. Αλλά θέλω να σου πω, ταξιδεύει συνέχεια και είναι σαν εσένα, με μια κάμερα στο χέρι. Ναι, ναι. Συνέχεια. Δεν έχω δει μία μέρα που να μην έχει πάει κάπου αλλού, να μην έχει κάνει κάτι διαφορετικό. Και ναι. Είναι αξιοθαύμαστο, γιατί αυτό που είπες, απαιτεί πάρα πολύ χρόνο και ναι. Τρελή ενέργεια. Τρελή ενέργεια. Και μπορεί ναι. Κάποιος να βλέπει κάτι χαβαλετζίδικο, αλλά μόνο αυτό δεν είναι. Είναι δηλαδή, δίνεις... Όλο σου το είναι. Κοίτα, εγώ το έχω πει και σε άλλο επεισόδιο. Γιατί πολλές φορές κάποιος γράφει, ας πούμε, κάτι αρνητικό και τέτοια και του έχει τύχει να τον απαντήσω τον άλλον για να τον πω, φίλε, πάρε μια κάμερα που, χωρίς να τον βάσεις στο YouTube, γύρνατε στον εαυτό σου και κάνε μια παρουσίαση από τη στιγμή που λες ότι, ας πούμε, δεν την κάνω καλά. Ναι, ναι, ναι. Και κάντε να καλά και δέστε μόνο εσύ. Και μετά έλα πάλι πίσω στο βίντεο και γράψε μου, φίλε, έχεις δίκιο, είναι δύσκολο. Δεν μου πάει στο μυαλό πόσο δύσκολο είναι. Με το που θα γυρίσεις την κάμερα και θα τραβήξεις τον εαυτό σου, όπ, κατευθείαν, δηλαδή ή θα είσαι ταλεντάρα που θα το έχεις από μέσα σου και μπράβο σου και πρέπει μετά να το κάνεις και επάγγελμα, άνοιξε κανάλι. Ή θα πεις, ρε φίλε, είναι δύσκολο αυτό, φαίνεται εύκολο. Χωρίς να πω και το άλλο, το πιο σημαντικό που δεν ξέρει ο κόσμος, ότι όλες οι μέρες δεν είναι ίδιες. Και τι εννοώ. Έχουμε στεναχώριες, έχουμε τα δικά μας. Δεν θα έχεις κοιμηθεί, δεν θα έχεις ξεκουραστεί καλά, δεν θα σου βγαίνουν αυτά που θες να πεις. Εμένα άπειρες φορές. Ναι, και σε μένα είναι έτσι, φίλε. Δεν είναι όλες οι μέρες. Ας πούμε, εγώ το λέω ρέντα. Δηλαδή, σήμερα έχω ρέντα. Κοιμήθηκα καλά. Είναι και πώς εξελίσσεται η μέρα. Περνάει ο Αντώνης, κάνουμε λίγο χαβά και θα έρθεις εσύ, ο ένας ο άλλος. Με βγαίνει η ρέντα καλή. Δεν είναι όλες τις μέρες έτσι. Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Αυτό έχω να το λέω, ισχύει 100%. Και πολλές φορές, Αντώνη, εγώ έχω κάνει βίντεο το οποίο είναι χαβαλετζίδικα μέσα στην χαρά και δεν είχα ρέντα. Όχι ότι ήμουν συναχωρημένος, δεν είχα ρέντα και μου ήρθε όμως στην πορεία. Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέμε το πεντάλεπτο που σου πάει τέλεια. Ναι. Δηλαδή τώρα, εμείς άμα δεν γνωριζόμαστε, βασικά έχουμε μιλήσει με τον Άντων εκτός κάμερας γύρω στα 3 λεπτά. Ήρθε, τον είδα για πρώτη φορά. Είχα κάμερα, αγκαλιά και τέτοια, δείτε στο προηγούμενο επεισόδιο. Μετά είχαμε σκοπό να κάνουμε βίντεο τέτοιο, γιατί τον είπα, το λέω σήμερα, θα είμαι στο Γινουσάτη και τα λοιπά. Άμα έχεις την καλοσύνη, έλα να κάνουμε βιντεάκι και μου λέει θα έρθω. Μετά τον ξαναβλέπω, είχα άλλο βίντεο. πού είσαι, πάλι εσύ εδώ. Τέριαξε ο χρόνος να βρεθούμε για μετά, το κανονίσαμε και τώρα βρεθήκαμε να τα πούμε έτσι, και πάλι έτσι. Με κάμερα. Έτσι. Δηλαδή, και έγραφε και αυτός φουλ, δίνει πόνο ο Άντων. Και θα κάνουμε και μία παρουσίαση μαζί. Ο καθένας σε λέει με δικά του λόγια. Έτσι, αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε με τον Άντων θα είναι με δικά μας λόγια ο καθένας. Θα λέω, ο ένας θα διακόπτει τον άλλον. Θα τον αφήνει και αυτό να μιλάει, γιατί πρέπει να βγει βίντεο. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Ναι. Συνεννόηση, μπουζούκι. Ναι. Κύριε Χρήστο, θα έχουμε και τον Χρήστο μέσα ναι. Για να κρατάει τα φώτα, τα ηλεκτρολογικά. Ναι. Ωραίο γυαλί, φίλε. Ωραίο γυαλί, φαίνεσαι σαν ηθοποιός.
Με ζηλεύεις, επειδή είμαι πιο όμορφος από σένα και, επειδή έχω... ωραία, ρε, ναι, και επειδή έχω καλύτερο γυαλί. Ναι, αλλά ποιος το έχει πρώτος, εγώ. Δεν είπα εγώ τίποτα για μένα. Όχι, τίποτα. Είπα ποιος το είπε πρώτος. Αλλά είναι καλό παιδί. Ο φίλος μου ο Βασίλης και ο φίλος μου ο Αντώνης. Τα καλύτερα παιδιά να ξέρεις είναι οι Αντώνηδες. Τα καλύτερα παιδιά είναι οι Αντώνηδες. Βασίλειο. Βασίλειο, δεύτερο, τρίτο. Είναι και λίγο γερά, είπα γερά από εμένα. Παλικάρι. Γαλιά, γαλιά. Αγάπη, αγάπη μόνο. Το βλέπεις. Σε προετοιμάζει έχει, για... έχει, εδώ, έχει έρθει στο μαγαζί με τους πιτσιρικάδες. Είμαστε όλοι μικροί. Έτσι, έτσι. Εγώ είμαι 32, στο μυαλό είμαι 15, εσείς 22, εσύ τόσο. Κακές παρέες κάνετε, κύριε Τόνι. Κακές παρέες όχι. Εμείς είμαστε καλά παιδιά. Ναι, αλλά κάνεις κακές παρέες. Δηλαδή, Travel Moto κάθε μέρα μαζί. Οπα, λίγα για τον Travel Moto, γιατί είναι φίλος μου και δεν θέλω να πει κανείς κουβέντα. Κανείς κουβέντα δεν θα πει για τον Τραβελμότο. Ναι, ναι. Μάλλον τι έχω πει εγώ για τους Αθηναίους, πες το. Ναι, τα καλύτερα λόγια. Αλήθεια. Τι έχω πει, πες. Ότι είναι πολύ καλά παιδιά, ότι είναι καλοί άνθρωποι. Οι καλύτεροι άνθρωποι στην Ελλάδα ή στην Αθήνα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ή έτυχε. Ή τυχαίνουμε σε όλους τους καλούς. Το λέμε και αλήθεια και εκτός κάμερα. Ή τυχαίνει επειδή έρχομαι εδώ και να είναι όλοι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή στους 10 οι 9 είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Είναι επειδή σε αγαπάμε, γι' αυτό λέω καλά λόγια. Δεν ξέρω, φίλε. Αλλά είμαστε mix, δεν είμαστε original. Δουλεύω και πολύ γενουσάτη, είναι αλήθεια. Νομίζω το έχω ακούσει και σε βίντεο σου το έχεις πει. Ναι, το εννοώ αυτό. Εντάξει, έχω πρόβλημα τώρα. Εγώ που πηγαίνω τώρα πρέπει να μοιράζω αυτόγραφα. Με σταματάς στον δρόμο και μου λένε είσαι με το Travel Moto, σε βλέπουμε σε βιντεάκια. Λέω, κοίτα να δεις, λέω τώρα που θα έχουμε αυτόγραφα. Έτσι, έτσι. Travel Moto. Μπορεί να βρεις μέχρι γυναίκα στο Travel Moto, φίλε. Όχι, έχω γυναίκα και την καλύτερη. Ωραία, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Να τα ακούει η γυναίκα σου τώρα. Να τα ακούς. Πώς τη λένε τη γυναίκα σου? Αρίνα. Αρίνα, ακούς εδώ, έτσι. Να τα ακούει αυτά και λέει. Τουλάχιστον μπροστά στην κάμερα αυτά λέει. Όχι στην κάμερα. Όχι, θα δηλώσω. Όχι. Τα ίδια. Μας έχει πει και άλλη ίδια, φορά. Είπε και με κλειστή κάμερα. Ναι. Το δηλώνω αυτό. Το μαλώνει τώρα, κάτι πάει να γίνει. Το σώζει. Ωραία, αυτό ήταν το βιντεάκι, κυρίες και κύριοι. Μπράβο. Βάλτε φίνις. Θα έρθει ο Χρήστος να κλείσουμε το βιντεάκι μόνο το καφενείο. Έλα, Χριστάρα. Ο Μότο Καφενείο είναι ο μοναδικός YouTuber που είναι καφενείο και δεν τον έχω δει με καφέ. Έχει στυλ πάντως, έτσι. Εγώ είμαι με καφέ όλη μέρα. Έχω. Έχει στυλ. Ναι. Εγώ είμαι με όλη μέρα με καφέ και αυτός είναι ο Μότο Καφενείο. Εγώ είμαι αυτός που το φτιάχνω από το καφενείο, ο καφετζής. Εγώ το φτιάχνω στον πίνι. Είναι καφετζής και μας μαζεύει να πιούμε καφέ. Ναι. Λοιπόν, ετοιμάζουμε δεύτερο επεισόδιο με τον Άντων. Με τον Χρήστο θα τον βλέπετε σε πολλά επεισόδια. Με τον Άντων ετοιμάζουμε δεύτερο επεισόδιο μαζί που θα είναι σε κίνηση. Ωραίο. Τώρα τι ακριβώς θα είναι αυτό. Θα το βρούμε. Δεν σας το κρατάω σε έκπληξη, δεν το ξέρω κι εγώ. Έτσι. Με μηχανάκια ή με πόδια θα σας. Και με πόδια, Κοίτα, θα ξεκινήσουμε με μηχανάκια, αναλόγως τι μηχανάκια θα έχουμε, μπορεί να καταλήξουμε με τα πόδια μετά. Με τα πόδια πήγαινε. Ναι, άμα έχουμε Honda θα πάμε με τα μηχανάκια. Εγγύηση. Να τα βλέπεις. Χοντάκια δηλωμένο. Δηλωμένο χοντάκια, μέσα. Τι να κάνω, μ' αρέσουν. Να σου πω κάτι. Δεν λέω ότι τα άλλα δεν είναι καλά. Απλά μ' αρέσουν εμένα. Έχει προτίμηση. Έχει προτίμηση στην εταιρεία. Παραπάνω. Τα Ιαπωνέζικα γενικά. Μέχρι και η κόρη Ιαπωνέζικα. Τι να σου πω άλλο. Ναι, φίλε. Έχω Ιαπωνέζα κόρη. Γεγονό. Ναι. Έλα. Αστυνομία. Οι αθλητές και οι ποδοσφαιριστές φυλάνε τη φανέλα. Σε πέρασε για αστυνομικό. Εμείς δεν είμαστε αθλητές. Χόντα, Χόντα. Άλλος, άρα το πιστεύω. Φυλάει κιόλας, δεν μπορώ. Να έρθει ο αρχηγός της Χόντα, παρακαλώ. Ο πατέρας της Χόντα να έρθει από εδώ πέρα. Σε χειρό. Να κλείσουμε το βίντεο. Ήδη είναι, σαν Ιαπωνέζος είναι. Στο μάτι είναι. Έχει μαζευτεί Dream Team πάντως εδώ πέρα. Ναι, είναι όλοι ένας και ένας. Να έρθει ο πατέρας της Χόντα, παρακαλώ. Ποιος είναι ο πατέρας της Χόντα να έρθει? Ο ιδρυτής. Όχι, ιδρυτής είναι ο Ισοχύρο. Ο... Πάει το φωνάκι τώρα. Ναι. Μιλάει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, θα κλείσουμε το βίντεο, δεν πειράζει. Ναι. Με τους... Ναι. Χωρίς τον ιδρυτή. Άντων 26, παιδιά, θα αφήσω το link στο κανάλι, στο description, να μπείτε, το δείτε και θα κάνουμε σίγουρα βολτίτσα μαζί. Κάπου εδώ κοντά. Από τα καλύτερα παιδιά, ναι. Χάρηκα που σε γνώρισα και από κοντά και σένα και τη Μάγδα.
Εντάξει, ευγενέστατη και η ιδέα. Ευγενέστατη δεν είμαστε ευγενέστατοι. Όλη είστε, την ώρα. Είστε. Ξέρω από την ώρα. Και εμείς χαρήκαμε, Αντώνη, που σε γνωρίσαμε. Λοιπόν, αμάστα. Ευγενέστατη. Ευγενέστατη, ναι, ναι, ναι. Κλείνω. Κλείσε. Έκλεισε.